Πάσχα. Μπορεί να ακούμε Χριστός Ανέστη, αλλά δεν είναι Πάσχα. Αυτό πρέπει να τονιστεί. Το Πάσχα εορτάστηκε την ημερομηνία που μας έδωσαν οι πατέρες μας με τον τρόπο που υπολογίζεται το Πάσχα με απόφαση πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και ακριβώς επειδή είναι με απόφαση πρώτης Οικουμενικής Συνόδου ο τρόπος υπολογισμού που εορτασμού του Πάσχα δεν αλλάζει. Σήμερα λοιπόν είμαστε στην απόδοση του Πάσχα. Κάποιοι λένε ότι είναι σαν Πάσχα, πάντως δεν είναι Πάσχα. Σήμερα είναι σαν να συμμαζεύουμε μετά τη γιορτή. Τελειώνει το Χριστός Ανέστη και το κυρίαρχο στοιχείο, το κυρίαρχο γεγονός είναι η δεσποτική εορτή της Αναλήψεως μεθαύριο Πέμπτη. Απλά, επειδή σήμερα Τετάρτη, για μας σήμερα είναι Τετάρτη, λέμε τελευταία φορά το Χριστός Ανέστη, γιατί το πανηγυρίζουμε. Και το πανηγυρίζουμε επειδή λίγο μας έλειψε το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να γιορτάσουμε όπως θα θέλαμε το Κυρίος Πάσχα. Δεν πειράζει. Κατά τις καιρικές περιστάσεις και κατά τα όσα επιτρέπει ο Θεός. Εμείς όμως ξέρουμε στην Εκκλησία να κάνουμε το καθήκον μας, να ενισχύουμε τον άνθρωπο, να τον παρηγορούμε και σε κάθε περίπτωση να διακρίνουμε και να λέμε και ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το καλύτερο και πού πρέπει να υπομείνουμε και πόσο πρέπει να αντέξουμε και πόσο πρέπει να προχωρήσουμε. Ο εορτολογικός τίτλος της Εκκλησίας είναι σαν μια σκάλα που ανεβαίνουμε. Δεν επιτρέπεται να λείψει κάποιο σκαλί, ούτε επιτρέπεται όμως να μετακινηθεί το σκαλί. Για να ανεβούμε και να φτάσουμε εκεί που πρέπει.